Για τον Γιαννακόπουλο που τη βρίσκει για τον Βρίζα. Για να δούμε. Τέτα τέτ. Ο Βρίζας κοντά στο γκολ. Πέναλτι. Πέναλτι. Πρέπει να είναι πέναλτι. Και είναι. Είναι πέναλτι. Το 67 από τη βαθιά παλιά του Τσάρτα, την κεφαλιά του Γιαννακόπουλου. Και είναι και κόκκινη κάρτα. Πολύ σωστή υπόδειξη. Ακούτε τι γίνεται εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εντάξτε, εδώ βλέπουμε το τελείωμα της φάσης. Με τον Βρίζα να ανατρέπεται εδώ. Κοιτάξτε. Μακάρνεϊ φεύγει για τα αποδυτήρια. Βασίλης Τσάρτας στον δρόμο προς την Πορτογαλία. Απέναντι στον Μάικ Τέιλορ. Στο 68 λεπτό του αγώνα. Ο Τσάρτας φτάνει. Γκολ! 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 1-0 από τον Βασίλη Τσάρτα. Η πρώτη σφραγίδα μπαίνει για το διαβατήριο. Στο 68 δεν χάνεται πια αυτό το παιχνίδι. Με 10 παίκτες έμειναν οι Ιρλανδοί. Άψογο το πέναλτι του Τσάρτα με το αριστερό. Τους 7 ουρανούς η Ελλάδα ταξιδεύει ήδη. Και είναι όμορφος ο Ιούνιος στην Πορτογαλία. Πολύ όμορφος. 1-0 έστω και με πέναλτι. Από αυτόν ξεκίνησε η παλιά. Από πολύ πίσω ο Βρίζας που τα είχε χαμένα πήρε το πέναλτι. Έστω έτσι που το πήρε. Και με τον τρόπο που βλέπετε εδώ, ο Βασίλης Τσάρτας στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του τερματοφύλακα Μάικ Τέιλορ που έπαιξε πολύ καλά αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η μπάλα πήγε εκεί που ο τερματοφύλακας δεν έχει περιθώρια να αντιδράσει. Θα τελειώσει επιτέλους αυτό το παιχνίδι και η Ελλάδα να μετράει 6 συνεχόμενες νίκες. Στο πλάγιο και έληξε. Μπράβο παιδιά. Η Ελλάδα μετά από 24 ολόκληρα χρόνια τον επόμενο Ιούνιο θα είναι παρούσα σε ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γλέντι στα γήπεδα της Πορτογαλίας στην τελική φάση του Euro 2004 με προπονητή τον Νέτο Ρεχάγκελ και με όλα αυτά τα παιδιά που δούλεψαν για να γίνει πραγματικότητα αυτό το θαύμα που πριν ένα χρόνο κανένας δεν πίστευε. Με την μουσική του Θεοδωράκη στα μεγάφωνα, με τους φιλάθλους να έχουν πει στον αγωνιστικό χώρο να γίνονται ένα κουβάρι με τους παίκτες. Και αν έχουμε επαφή κάποιος από τον ρεπόρτερ που